που από πέρυσι παίζει στην ΑΕ. Εδώ έγινε το λάθος. Έδιωξαν την μπάλα στρώνεται στον Ευαγγελόπουλο, την μπάλα έξω. Καρβελάς που δεν είναι σταθερός offside. Παράλληλη σέντρα, βγήκε, η μπάλα πέρασε από τον Γεωργιό, δεν τη βρήκε την μπάλα, κατέληξε corner. Μπαλάφας ψάχνει την αντεπίθεση, βγαίνει ο Γεωργίου, κερδίζει εδώ και το σουτ που γίνεται μπάλα στα δίχτυα από τον Μπίστα, τον νεαρό τον Μπίστα. Βγήκε ο Γεωργίου, δεν βρήκε την μπάλα, ήταν, η όλη φάση ξεκίνησε από τον τροματοφύλακα, τον Μπαλάφα, που με το βολέ έψαξε την αντεπίθεση. Ο Μπίστας κινήθηκε πρώτος στην μπάλα, βγήκε ο Γεωργίου. Προσπάθησε να βρει την μπάλα, δεν την βρήκε. Ένα σουτ που γίνεται εδώ, η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα. Ένα σουτ που έγινε από τον Μπανά, κάνει μια περίεργη φάση. Καθώς ο Μπαλάφας ήταν εκτός αιστείας, απέκρουσε με τα ακροδάκτυλά του. Διαμαρτυρήθηκαν για γκολ οι γηπεδούχοι, ο Πόπτης, ο δεύτερος βοηθός για την Ψιδωλοκρανίας. Να ξεκινάει με αυτές τις προϋποθέσεις. Να δούμε εδώ τον Κοκκόνη, μέσα στην περιοχή ο Κοκκόνης θα σουτάρει πάνω στον Γεωργίου. Πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ για τον Απόλλωνα Θέρμο να κάνει το 0-2. Σαν στην επίθεση εδώ με τον Καρβελά. Καρβελά μέσα στην περιοχή θα πλασάρει και πολύ μεγάλη επέμβαση εκεί από τον Γεωργίου σε κόρνερ. Καρβελάς τώρα προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση. Καρβελάς μέσα στην περιοχή και με τον Παχαράμπος. Περνάει, θα πέσει το έδαφος. Σήκω, λέει ο Γιάφης. Μπαλά πέρασε εδώ για τον Ευαγγελόπουλο. Χαμηλά η σέντρα. Ζήτησε χέρι ο Ευαγγελόπουλος στον Καλιακμάνη. Σέντρα του Καρβελά η μπάλα. Πέρασε από τον Αριστόπουλο, ήρθε στη συνέχεια ο Σπύρος ο Κοκκόνης, πήρε την κεφαλιά, μπάλα κατέληξε έξω. Φυσικό κόκκινο για τον Απόλλωνα Θέρμο, ωραία για τον Μπίστα εδώ. Αυτός θα βρεθεί στο έδαφος, θα πάρει το πέναλτι. Να λοιπόν που ο Μπίστας αναδεικνύεται σε πρόσωπο του αγώνα. Διαμαρτύρεται ο Κωστόπουλος που υπέπεσε στην παράβαση. Αλπέτζος εκτελεί. Θα πέσει ο Γεωργίου και θα μπλοκάρει την μπάλα και στη συνέχεια ο Καλπέτζος θα κάνει και φάουλ. Ο Γιάφης που καλεί κοντά του τον Αλπέτζο και θα αντικρίσει και την κίτρινη κάρτα. Καλιακμάνης προθυμένη παλιά εδώ για τον Κοκκόνη που δεν είναι σε θέση offside. Κοκκόνης κάνει την κίνηση ο Καρβελάς στο σουτ. Γκολ 0-2. Υποδειγματική λοιπόν αντεπίθεση για την ομάδα του Απόλλωνα Θέρμου. Στο 79 λοιπόν γίνεται το 0-2. Αρχικά διαμαρτυρήθηκαν για offside οι παίκτες του Αράκινθου. Κουζελής η σέντρα, παλαπέρασε από όλους. Παπαδόπουλος εδώ χάνεται η πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Παπαδόπουλο, εξ επαφής θα λέγαμε. Κουζέλης, χάνε στην επίθεση ο Μανατοράκινθο. Μπανάκας, παλιά τρύπα εδώ για τον Αλεξανδρή. Τέταρτο Αλεξανδρής, πλασάρι, μεγάλη επέμβαση από τον Μπαλάφα. Κουζέλης, χαμηλά. Μπαλά πέρασε στα δίχτυα, γκολ. Έχει σηκώσει το σημειάκι του ο πρώτο βοηθός ο Σούζας. Δεν ξέρω, δεν βρήκε κάποιος την μπάλα, αλλά ο Γιάφης έδειξε offside. Απομάκρυνση, το σούτα το Κοκκόνη μπαλά έξω. Καρβελάς, ωραία είσαι, ψάχνει το χώρο για το σούτ, θα το κάνει το σούτ, χαμηλό σούτ. Έπεσε στη γωνία του Γεωργίου, μάζεψε την μπάλα, πολύ καλή κίνηση και το σούτ. Ναι, θα ήθελα να δώσω καταρχήν συγχαρητήρια στους παίκτες μου για την προσπάθεια που κάνανε. Μπορεί να μην ήμασταν καλοί να έχουμε την απόδοση που περιμέναμε. Παρ' όλα αυτά όμως κρατάμε την νίκη. Και δεύτερον θα ήθελα να πω καλή χρονιά σε όλες τις ομάδες, με υγεία να έχουμε. Είδαμε στην δεκάδα του Απόλλωνα 4 νέα πρόσωπα σε σχέση με το περσινό ρόστερ. Είδαμε και κάποια άλλα όπως το Δερβίση που ήρθε φέτος. Γενικά πώς στοχεύει η ομάδα του Απόλλωνα? Προσπαθούμε σιγά σιγά να γίνουμε μια καλή ομάδα, να προσπαθούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο και να μείνουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Αυτά που λέτε, να μείνετε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
Θα είναι και πιο εύκολο, φαντάζομαι, το έργο σας, καθώς ήδη δύο ομάδες έχουν αποχωρήσει από το πρωτάθλημα, αλλά πηγαίνετε για τις δύο θέσεις, τις υπόλοιπες δύο θέσεις. Ναι, σωστά, προσπαθούμε να αποφύγουμε αυτές τις δύο θέσεις, αλλά περισσότερο αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να παίζουμε σωστό ποδόσφαιρο. Πρώτα-πρώτα θέλω να ευχηθώ σε όλους μια καλή χρονιά, σε όλους τους ποδοσφαιρόφιλους. Σήμερα η ομάδα μας ξεκίνησε να έχει μια υπεροχή στα πρώτα 20 λεπτά. Χάσαμε 2-3 καλές ευκαιρίες. Φάγαμε ένα γκολ από ένα λάθος εκτίμηση. Εμείς προσπαθούμε, μάσαμε φέτος καινούργια παιδιά εδώ πέρα από τη Μακρινία. Στόχος της ομάδας είναι να κάνουμε μια παραμονή γρήγορη, να προσπαθήσουν και τα μικρά τα παιδιά που έχουμε να μπορέσουν να πάρουμε μερικά παιχνίδια και να δούμε στο τέλος να βγάλουμε το αποτέλεσμα. Ένα πρωτάθλημα το φετινό που δεν ξεκινάει, θα έλεγα, με τους καλύτερους Ιωνούς. Ήδη έχουν αποχωρήσει δύο ομάδες, έχουν μείνει 14. Το έργο το δικό σας, φαντάζομαι, θα είναι πιο εύκολο από ό,τι θα ήταν αν ήταν 16 ομάδες. Το εύκολο δεν μπορώ να πω, γιατί τα παιχνίδια κερδίζονται όλα μέσα στο γήπεδο. Εμείς θα κάνουμε την προσπάθειά μας, θα δούμε και στο τέλος θα βγάλουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε να μείνει η ομάδα στην κατηγορία. Πιστεύω, αν είχαμε προηγηθεί στο σκορ που κάναμε δύο κλασικές ευκαιρίες, το παιχνίδι θα έχει πάρει διαφορετική τροπή. Χάσαμε εμείς τις ευκαιρίες, τις έκανε ο αντίπαλός μας γκολ. Πιστεύω αυτό πληρώσαμε. Φέτος, τι περιμένουμε από τον Αράκινθο? Εντάξει, ο Αράκινθος να κάνει μια πορεία, να μείνει στην κατηγορία και όσο πιο ψηλά πάμε. Είδαμε και πολλά νέα πρόσωπα στο ρόστερ της ομάδας σας. Πιστεύεις ότι αυτά θα βοηθήσουν στη συνέχεια του πρωταθλήματος? Ναι, πιστεύω θα βοηθήσουν πάρα πολύ. Και εντάξει, ακόμη δεν είμαστε έτοιμοι. Είναι πολύ καινούργια πρόσωπα που θα μπουν σιγά σιγά και θα γίνουν πολύ καλύτεροι.